Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας. Ο αριθμός των ανθρώπων που δεν πληρώνουν το χαράτσι της ΔΕΗ αυξάνεται συνεχώς. Είναι ήδη μεγάλος από την προηγούμενη φορά, τώρα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Έχουμε ήδη μαζέψει λογαριασμούς αρκετούς, τους οποίους θα τους παραδώσουμε τώρα μέσα. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 45 λογαριασμούς. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε να δώσουμε λογαριασμούς. Προειδοποιούμε τον κόσμο και τον ειδοποιούμε μάλλον και τον προσπαθούμε να τον ευαισθητοποιήσουμε και να του πούμε ότι πρέπει να είναι σε φυλακή και να ενημερώνει είτε την Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα είτε το ΠΑΜΕ σε περίπτωση που έρθει συνεργείο της ΔΕΗ στο σπίτι του ή στην πολυκατοικία για να κόψει ρεύμα, να μην τους επιτρέψουν να πάρουν αμέσως τηλέφωνο να κινητοποιήσουν τη γειτονιά τους, ώστε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε διακοπή ρεύματος προσπαθήσει η ΔΕΗ να κάνει. Την πρώτη φορά που παραδώσατε τα γραφεία, τι σας είπαν οι διευθυντές, οι υπάλληλοι? Αποδέχτηκαν την παράδοση, δεν μας είπαν ότι δεν το δέχονται, πρωτοκόλλησαν τα χαρτιά. Βέβαια μας είπαν ότι θα ακολουθήσουμε τις διαδικασίες τις νόμιμες. Τώρα έχει λήξει το 80ήμερο σε κάποιους λογαριασμούς από αυτούς που δίνει ο νόμος και από ό,τι γνωρίζουμε αρχίζουν να βγάζουν εντολές διακοπής. Εμείς τώρα προσπαθούμε να αποτρέψουμε να γίνουν διακοπές. Θα συνεχίσουμε να μαζεύουμε συνεχώς λογαριασμούς και όταν θα έρχεται αρκετός αριθμός λογαριασμού θα ξαναρχόμαστε να ξαναπαραδίδουμε. Η βασική κινητοποίηση που θα γίνεται τώρα είναι να αποτρέπουμε τα συνεργεία να κόβουν τα ρεύματα. Υπάρχει η Επιτροπή Φορέων και Πολιτών και υπάρχετε κι εσείς. Ακόμα και για το χαράτσι δεν μπορείτε να τα βρείτε μαζί. Γιατί? Καταρχήν, στο εργατικό κέντρο υπάρχει σοβαρό θέμα. Όταν το ΠΑΜΕ, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ κατέθεσαν ψήφισμα για να αντιδράσουμε στα χαράτσια και να γίνει οργανωμένη άρνηση πληρωμής των χαρατσιών, εκεί η πρότασή μας καταψηφίστηκε. Μετά δεν ξέρω γιατί, προφανώς είδαν ότι ο κόσμος αγανακτεί και δεν μπορεί να πληρώσει, αποφάσισαν και αυτοί να δεχτούν αυτό το πράγμα, να κάνουν άρνηση πληρωμής χαρατσιών. Εμείς όμως είχαμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε και άλλο πλαίσιο, έτσι. Βέβαια, όταν μας πρότειναν αυτοί, αν χρειαστεί να συνεργαστούμε στο να αποτρέψουμε διακοπή ρεύματος, εμείς είπαμε βέβαια δεν έχουμε πρόβλημα, να μας καλεστούμε και πούμε ότι κάποιοι θα κοπηρεύουμε και να συνεισφέρουμε και εμείς, θα συνεισφέρουμε, δεν έχουμε θέμα, εννοείται, θα αποτρέψουμε. Αλλά το πλαίσιο πρέπει να κατανοηθεί ότι είναι διαφορετικό. Έτσι, εμείς δεν πληρώνουμε όχι μόνο γιατί δεν μπορούμε, γιατί εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να πληρώσουμε, γιατί δεν χρωστάμε εμείς. Ούτε την κρίση τη δημιουργήσαμε εμείς, ούτε τα χρέη τα δημιουργήσαμε εμείς. Θα πρέπει να τα πάρουν από εκεί που έχουν και αυτοί που έχουν την ευθύνη και έχουν δημιουργήσει αυτή την κρίση. Επίσης, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν διακοπές του ρεύματος σε περίπτωση που δεν μάθαμε ότι δόθηκαν κάποιες εντολές για διακοπές. Θα παρέχουμε έτσι ώστε να αποτρέψουμε τη διακοπή και στην περίπτωση που γίνει, παρανομώντας, θα κάνουμε την επανασύνδεση.